Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν δύο δημοσιεύματα. Ανεξάρτητα αν είναι πραγματικότητα ή μη πραγματικότητα, ήδη έχει διασυρθεί η μνήμη και αφήστε τα υπόλοιπα. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ η Επιτροπή μπορεί και αυτοί που εξετάζουν, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να θεωρεί σε ερωτήσεις προσβλητικές. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να ρωτάμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ούτε πραγματογνωμοσύνη ιατρική να κάνουμε, ούτε να καταφεύγουμε σε πραγματικά περιστατικά, γιατί εδώ πέρα θα βγάλουμε πόρισμα ιατρικό κατά πόσο ένα συγκεκριμένο, δύο, τρεις ή τέσσερις ήταν ικανή ή δεν ήταν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό έγκυται στα αρμόδια όργανα. Νοσοκομεία, αυτοί που πιστοποιούν, επιτροπές που μπορεί να ελέγχουν. Εμείς εδώ πέρα θα ρωτήσουμε αν καλός ή κακός κάποιος μπορεί να έχει άδεια. Αν ελέγχεται, αν δεν ελέγχεται. Αν παίρνουν την υπόψη μια σειρά περιστατικά, δεν παίρνονται. Ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν. Αυτό θα ρωτήσουμε και όχι αν ο συγκεκριμένος έχει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να είναι, δηλαδή να μην είναι δημόσια η συζήτηση και η τοποθέτηση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δημόσια η συζήτηση και η τοποθέτηση. Λέτε ότι στέκεστε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Την είδαμε. Υποκρισία. Λέτε ονόματα, πετάτε ονόματα στον αέρα, τα οποία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Βέβαιος, κάποιος υπέγραψε. Δεν χρειάζεται όλο αυτό το προβοκατόρικο στυλ και το επιθετικό. Εμάς τι μας ανησυχεί περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, και το λέμε καθαρά, γιατί και το πρώτο και το δεύτερο πιστοποιητικό είναι πανομοιότυπο από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικά νοσοκομεία, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα, και έχει ακριβώς τις ίδιες ελλείψεις όλα. Φωτογραφίες, στοιχεία, άλλα, τέτοια, τίποτα. Αυτό λοιπόν έρχεται ως εκτίμηση, παραδίδεται στην Hellenic Train, γιατί και η Hellenic Train έχει ευθύνες, δεν ξέρω γιατί την πετάτε απ' έξω, και στην ρυθμιστική αρχή, και με βάση ένα τέτοιο χαρτί, πιστοποιούμε ότι είναι εντάξει. Αυτό το ότι δεν υπάρχει, ότι δεν γίνεται πραγματικά, αυτή η προχειρότητα με τρομάζει άμα την επεκτείνουμε και σε ζητήματα ασφάλειας που πιστοποιεί η ΡΑΣ. Αν με τέτοιου είδους προχειρότητες δίνονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας των τρένων, δίνονται τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, αν γίνεται έτσι όλη η διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο από ό,τι καταλαβαίνω, είναι για όλους. Και ας αφήσουμε τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται εδώ. Είναι αυτή η διαδικασία. Αντί λοιπόν να γίνει μια τέτοια ερώτηση, μια τέτοια συζήτηση, προσπαθούμε να βρούμε υπεκφυγές. Σε παρακαλώ, περιπλαστότητας, περιτώνα, περιτάλλον, να έρθουν οι φάκελοι. Λες και εμείς θα κάνουμε ιατρική γνωμάτευση τώρα, αν ο φάκελος είναι πλήρης ή δεν είναι. Εντάξει, είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και με βάση αυτά τα οποία έγραφα, τα οποία κατατίθενται. Η προχειρότητα πρώτα και κύρια, και να πάμε μετά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Τώρα γίνεται κατανοητό, μετά την τοποθέτηση του εισηγητή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ο οποίος έχει βγάλει ήδη συμπεράσματα, έχει κάνει καταγγελίες, χωρίς να εξεταστεί οι μάρτυρες. Όχι ότι παίζω ρόλο υπεράσπιση, ίσα που έχω όλη την κακή πρόθεση, αλλά δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα. Και γιατί ήρθε σήμερα η κυρία Τσαπαρίκου και δεν ήρθε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσαμαντής, ο προηγούμενος. Λέω, Πρόεδρε, άκουσε εμάς, εμένα ολοκληρώσω, μπορείτε να απαντήσετε οτιδήποτε θέλετε. Δηλαδή, με βάση το σχεδιασμό που κάναμε την Πέμπτη, ήταν να έρθουν κατά σειρά Τσαμαντής, Βούρδας, Διονέλης, Θεοχάρης και μετά την τελευταία μέρα, αυτό κλείσαμε, την Πέμπτη δηλαδή, να έρθει ο Καποπόρτο και Τσαπαρίκου. Και ξαφνικά εμφανίζεται σήμερα η κυρία Τσαπαρίκου, χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ο κάθε μάρτυρας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τη δικιά του προετοιμασία. Μπαίνει, όχι, κάνετε λάθος, όχι κύριε Πρόεδρε, ξέρω πολύ καλά ποιο είχαμε πει να έρθουν. Με τη σειρά τη χρονική είπατε. Η Πέμπτη δεν είναι τα πρακτικά. Η Πέμπτη σας ενημερώσαμε
Και έγινε. Και παρακαλώ να ανατρέξετε στα πρακτικά. Ναι, πείτε μου. Ότι ο κύριος Τσιαμαντής, λόγω ενός προσωπικού του προβλήματος, δεν είχε τη δυνατότητα. Και ανακοινώσαμε την κυρία Τσιαπαρίκου. Το ξέρετε. Ότι θα ερχόταν τη Δευτέρα. Μην λέτε. Την Τρίτη, όχι. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ κιόλας. Παρακαλώ να τρέξετε και στα πρακτικά. Τέλος πάντων. Εγώ. Η κυρία Τσιαπαρίκου. Λέω αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν ακυρώνει μια σειρά που είχαμε εδώ πέρα. Και ξαφνικά εμφανίζονται στην πορεία το Σαββατοκύριακο αυτά τα δημοσιεύματα. Ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση. Λέω, εγώ δεν κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Ούτε λέω ότι ήταν συνωμότης όλο το περιβάλλον. Αλλά αυτή η βιασύνη και αυτή η εξαγωγή συμπερασμάτων και καταγγελιών εμάς τουλάχιστον μας προβληματίζει. Χωρίς να έχουμε προχωρήσει, εγώ λέω να βγουν καταγγελίες, να βγάλουμε συμπέρασμα, να εξεταστούν όλες οι πτυχές και οι πλευρές. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε τώρα να διαμορφώσουμε ένα νέο αφήγημα από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφίας που αξιοποιείται από αυτή τη διαδικασία. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να φέρει η κυρία Τσαπαρίκου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αυτά που αφορούν το μηχανοδηγό, αλλά και άλλα ενδεχόμενα στα οποία θα εξεταστεί στην πορεία και αύριο το πρωί. Δεν χάθηκε ο κόσμος για μισή μέρα, έχουμε χάσει άλλες και άλλες μέρες. Για να μπορούσε να κάνει μια ουσιαστική εξέταση, να προχωρήσει η εξέταση της κυρίας Τσαπαρίκου. Βέβαια, άμα έχετε διαφορετική διάθεση, μπορεί να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια εφόσον έρθει. Αλλά όλο αυτό το σταμάτα ξεκίνα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν βοηθάει την όλη διαδικασία και τη συνέχεια μια συζήτηση η οποία πρέπει να αναπτυχθεί.